State Department εκφράζει έντονη ανησυχία και ζητά από τις ελληνικές αρχές τη σύλληψη ενός από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες, όπως χαρακτήρισε το Χριστόδουλο Ξηρό. Μας ανησυχεί βαθύτατα ότι ο καταδικασμένος για πράξεις τρομοκρατίας Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος ήταν ένα βασικό μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που σκότωσε 5 υπαλλήλους της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, αγνοείται μετά από μια άδεια απουσίας από τη φυλακή. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εντοπίσει τον Ξηρό και να τον στείλει στη φυλακή. Τρομοκρατική οργάνωση συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς, με κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, υποδέχτηκε με την πανοκρουσία στην απόδραση του πιστολέρος 17 Νοέμβρη, εκτοξεύοντας απειλές κατά πάντων. Μία υπέροχη μέρα. Ο αντάρτης πόλης Χριστόδουλος Ξηρός διασχίζει αμετανόητα τη χώρα της ελευθερίας. Μία χώρα μακρινή για εκείνους που λησμόνησαν την επίθεση και λήγησαν από την ελπίδα μιας αλλαγής δίχως να βάλουν τα δικά τους χέρια στη φωτιά. Μια χώρα κοντινή για αυτούς που έδωσαν τόσα πολλά στον αγώνα και όμως ζουν με την επιθυμία να δώσουν ακόμα περισσότερα. Η εποχή της επίθεσης ξεκίνησε. Έρευνα στο μεταξύ διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πειραιά για τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητα σχετικά με τη συνάντηση του Χριστόδουλου Ξηρού και μελών της συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς παραμονή πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Έθνος, η συνάντηση μετατράπηκε σε πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πτέρυγα, όπου κρατούνται τα μέλη των πυρήνων. Ήδη εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες φυλακής για να διαπιστωθεί αν όντως υπήρξε αυτή η μετακίνηση. Από την Πέμπτη Πτέρυγα, όπου βρισκόταν ο Χριστόδουλος Ξηρός, στην Πρώτη, όπου βρίσκονται τα κελιά των κρατουμένων για τους πυρήνες φωτιάς. Υπάρχουν συστήματα και κάμερες που καταγράφουν ορισμένους κοινόχρηστους χώρους. Αυτή η επικοινωνία ήταν σχεδόν καθημερινή και θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Αφού μέσα σε μια φυλακή με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία, θα επικοινωνούν. Είναι δεδομένο. Αυτό είναι το έγγραφο της άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού. Όπως φαίνεται, δεν αναγράφεται ούτε η ώρα αποχώρησης, αλλά ούτε και προσέλευση του κρατουμένου. Και εδώ προκύπτουν ερωτήματα όσον αφορά τη χορήγηση και των 7 αδειών που δόθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο της Φυλακής, με το σκεπτικό ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή. Τον Φεβρουάριο του 2011 ο Χριστόδουλος Ξηρός βάζει φωτιά στο κελί του. Συνεκτιμήθηκε ο εμπρισμός στην καλή διαγωγή, και αν όχι, γιατί δεν ελήφθη υπόψη. Στις 30 Δεκεμβρίου του 2013 έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στην οικία του Γερμανού πρέσβη. Γιατί την επομένη ακριβώς ημέρα υπογράφεται η άδεια του Χριστόδουλου Ξηρού, όταν έχει γίνει τρομοκρατικό χτύπημα τέτοιου βεληνεκούς? Σύμφωνα με τα νέα, δικαστικές αρχές και Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν λάβει συγκεκριμένη προειδοποίηση από την ασφάλεια, που όμως έπεσε στο κενό, ότι επίκειται απόδραση επικίνδυνων κρατουμένων, εκμεταλλευόμενη τις χορηγίες αδειών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στην υπηρεσία μας στοιχεία, ικανός αριθμός κρατουμένων που λαμβάνουν άδεια δεν επιστρέφουν στα σοφρονιστικά καταστήματα μετά τη λήξη αυτής και εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στη βαρύνουσα εγκληματικότητα, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη δημόσια ασφάλεια. Η Ένωση Εισαγγελέων με ανακοίνωσή της απάντησε σε ΕΚΜΕΣ Δένδια για ενδεχόμενες ευθύνες και κενά της δικαιοσύνης. Το αίτημα ταχείας περαίωσης μιας προφανώς δυσχερούς και απαιτητικής σε διαδικαστικές ενέργειες υπόθεσης, ούτε στη λογική ευρίσκει έρισμα σε πείσμα της τυχόν επιθυμίας της κοινής γνώμης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ούτε όμως στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαστικοί λειτουργοί στην Ελλάδα. Η απόδραση Ξηρού προκάλεσε αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψέλησε λέξη χθες ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόδραση του δολοφόνου Χριστόδουλου Ξηρού. Σήμερα ο ελληνικός λαός και ολόκληρη η Ευρώπη περιμένουν από τον κύριο Τσίπρα να ξεκαθαρίσει το κόμμα του από τη συνιστόσα της τρομοκρατίας. Σήμερα. Διαφορετικά θα επιβεβαιώσει ότι ταυτίζεται απολύτως μαζί της. Εκεί που τελειώνει η σοβαρότητα, αρχίζει ο πολιτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας. Αν και μας έχει συνηθίσει σε παραλυρήματα το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ως ακραίους και τρομοκράτες σχεδόν όλους όσους υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, δεν αρκείται σε αυτό και σήμερα ξεπερνάει τον εαυτό του, φτάνοντας να καταγγείλει και όσους τον υποστηρίζουν στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.